Στην καρδιά της παλιάς Αθήνας, ανάμεσα στα μνημεία που ψιθυρίζουν ιστορίες αιώνων, άνθησε μια αγάπη σαν την ανθισμένη μπουκαμβίλια στις παλιές αυλές. Η Ελένη, μια αρχιτέκτονας με μάτια πράσινα σαν την ελιά και φιλοσοφικό πνεύμα, μελετούσε την αρμονία των κτηρίων. Ο Αζίν, ένας μουσικός με βλέμμα ζεστό σαν το ηλιοβασίλεμα της Σαχάρας και ψυχή γεμάτη μελωδίες, την άκουσε να αναλύει την αρχιτεκτονική του Παρθενώνα. Η αρμονία των λέξεων της τον μάγεψε σαν η μουσική των προγόνων του. Εκείνη τη μέρα, ξεκίνησε μια φιλία γεφυρώνοντας πολιτισμούς. Περιπλανιόνταν μαζί στα σοκάκια, μοιράζονταν ιστορίες κάτω από τον έναστρο ουρανό και γελούσαν με τις διαφορετικές τους συνήθειες. Η Ελένη ανακάλυψε μια νέα οπτική για την ομορφιά μέσα από τα μάτια του Καζίν, με τις μουσικές του να ζωγραφίζουν ιστορίες στις παλιές πέτρες. Ο Καζίν είδε τα κτίρια να τραγουδούν ιστορίες μέσα από τις λέξεις της Ελένης, εμπνευσμένος από τη βαθιά της κατανόηση της τέχνης. Ωστόσο, ο δρόμος της αγάπης δεν ήταν χωρίς εμπόδια. Η οικογένεια του Καζίν δυσκολευόταν να αποδεχτεί την Ελένη, θεωρώντας την ξένη. Η Ελένη, από την άλλη, ένιωθε τον κοινωνικό περίγυρο να την κοιτάζει με αποδοκιμασία. Ο χωρισμός τους ήταν δάκρυα σαν βροχή και υποσχέσεις γραμμένες σε γράμματα που ταξίδεψαν χιλιάδες χιλιόμετρα. Τα χρόνια πέρασαν, γεμάτα με αγώνα και νοσταλγία. Μια μέρα, η Ελένη είδε μια αφίσα για μια συναυλία με τίτλο «Συμφωνία πολιτισμών». Στη σκηνή, ο Καζίν, με τα μαλλιά του ασημένια σαν την άμμο της ερήμου, έπαιζε μια μελωδία που συνδύαζε ελληνικούς ήχους με αφρικανικούς ρυθμούς. Η καρδιά της Ελένης χτυπούσε σαν κρουσίδα. Μετά τη συναυλία, η Ελένη βρήκε τον Καζίν. Η αγάπη τους, σαν κρασί που παλαιώθηκε με τον χωρισμό, είχε γίνει πιο δυνατή, πιο όρημη. Μαζί, αποφάσισαν να χτίσουν τη δική τους ιστορία, γεφυρώνοντας τους πολιτισμούς τους με μουσική και αρχιτεκτονική, αποδεικνύοντας ότι η αγάπη μπορεί να ανθίσει ακόμα και ανάμεσα σε διαφορετικές ρίζες.